Κύριε Μαντάνα, σα ρωτήσω τώρα με την ειδικότητά σα, που είστε από του πολύ καλού στον χώρο σα και από φίλου γνωστού που έχουν συνεργαστεί μαζί σα. Ψυχοπαθολογικά, όλο αυτό που ακουγόταν αυτέ τι μέρε και αυτή η ιστερία, όχι από πολίτε, από γνώστε των πολιτικών πραγμάτων, που ξέρανε τι λένε και λέγανε άλλα από αυτά που ξέρανε, δικαιολογείται επιστημονικά. Κοιτάξτε, αποφεύγω εγώ σε τηλεοπτικούς χρόνους, ξέρετε ότι είμαι αυστηρός σε αυτά τα πράγματα, να κάνω τέτοιου είδους ερμηνείες. Αυτό όμως που θα έλεγα είναι ότι ένας μηχανισμός που είναι σε όλους μας, δεν είναι πάντα φυσιολογικός, να προβάλλουμε στους άλλους αυτό που θέλουμε να διώξουμε από τον εαυτό μας, ειδικά όταν παίρνει κάποιες φορές μορφές μίσους, θα έλεγα, είναι τρομακτικό πράγμα. Δηλαδή, άνθρωποι που έχουν ανάλογη εμπειρία από αυτά τα πράγματα, φαντάζομαι, γιατί μάλλον αναφέρεστε στη συζήτηση που έγινε στο επίπεδο του Κοινοβουλίου για τις Εγώ το βρήκα αφορμή αυτό. Αλλά και σε άλλα πράγματα στο δημόσιο βίο, νομίζω ότι κάποιες φορές τρομάζουμε. Έτσι, από την ένταση που παίρνουν αυτά τα πράγματα. Χρησιμοποιήσατε μια λέξη, κύριε Μαντά, μίσος. Και επειδή μιλάμε επιστήμονα, η λέξη μίσος δικαιολογείται στο κομμάτι το τι είναι μίσος. Μίσος δεν είναι διαφωνία. Διαφωνώ με τον Μαντά. Έχω θυμό. Είναι άλλο πράγμα ο θυμός. Θυμό. Το μίσος είναι άλλο πράγμα. Ναι. Κοιτάξτε, πάμε πολύ βαθιά και πολύ παλιά, θα έλεγα. Δηλαδή, όσοι θέλουν στο επίπεδο του δημόσιου διαλόγου να μην υπάρχουν επιχειρήματα, αλλά να χρησιμοποιούν το μίσος, να χρησιμοποιούν δηλαδή, θα έλεγα, και το φθόνο ταυτόχρονα, ανθρώπινες καταστάσεις, γιατί είναι ανθρώπινες καταστάσεις αυτές, οι οποίες όμως όταν πάνε να εφαρμοστούν το δημόσιο διάλογο, στα δημόσια πράγματα, όταν έχουμε δύσκολα θέματα μπροστά μας και σοβαρά διλήμματα, και όταν συνδέονται με, θα έλεγε κανένας, με στερεότυπα που αφορούν τα ζητήματα τα εθνικά, για παράδειγμα, τότε δεν καταλήγουν σίγουρα σε έναν νυφάλιο διάλογο. Δεν θέλω να σας διορθώσω, απλώς θέλω να σας συμπληρώσω ότι το μίσος δεν το είδα μόνο στο κομμάτι των εθνικών θεμάτων από αυτούς που γνωρίζουν, όχι από αυτούς που με βρήκε μια κυρία προχθές και στην αρχή τα χάσα. Νομίζω ότι λέει πουλήσαν τη Μακεδονία, εννοούσε και τα χωράφια μαζί, δηλαδή ότι μετακομίζει η Θεσσαλονίκη πάνω. Εντάξει, δεν πάω σε αυτή την ακραία ιστορία, αλλά μίσος είδα και στην υπόθεση των διαφορετικών. Μίσος βλέπω και στην ιστορία των πώς διαχειρίζονται κάποιοι το λόγο απέναντι στους ομοφυλόφιλους. Στο Ζακοστόπουλο, στη δολοφονία της Παλούδη, στην καθημερινότητα. Μίσος δεν αφορά μόνο στο κομμάτι που διαφωνεί ο Κώστας με τον Μπάμπη, στο κομμάτι της συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτό είναι μια διαφωνία και διαφωνούμε. Γι' αυτό και θα έλεγα ακριβώς αυτό το σημείο, ότι υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή η οποία, αν θέλετε, περνάει μίσος σε όλα. Η καταστροφή του μνημείου του ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μίσος. Θα έλεγα, θέλω να το συνδέσω με δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε. Να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αυτό περνάει παντού. Δεν αφήνει κανένα θέμα απ' έξω. Από τη συμπεριφορά στο γείτονα, από το πώς λειτουργεί σε ένα δημόσιο χώρο, από το πώς είσαι στο μετρό, στο λεωφορείο. Εγώ τυχαίνει να κυκλοφορώ με μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι παντού. Άρα με αυτή την έννοια μπορεί να δηλητηριάσει τα πάντα. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί να είσαι αδιάφορος στο πώς σχετίζεται αυτό με αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη και στον κόσμο. Άκουγα πριν συνάδελφό σας που λέει το διεθνές ρεπορτάζ, τι συμβαίνει στην Αμερική του Τραμπ, τι συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, τι συμβαίνει στην Ευρώπη, τι συμβαίνει με όλη αυτή τη ρητορική του μίσους και των εθνικών αναδιπλώσεων και όλα αυτά τα πράγματα. Και άρα θέλω να πω ακριβώς σε αυτό το σημείο ότι για να αλλάξει αυτό το για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, πρέπει να πάμε σε πιο μεγάλο βάθος. Δηλαδή, δεν είναι
της πολιτικής συγκυρίας και της πολιτικής επικαιρότητας θέμα. Είναι βαθιά ιδεολογικό, βαθιά υπαρξιακό, βαθιά ανθρώπινο. Και άρα νομίζω ότι χρειάζεται μια γενικότερη, όχι απλώς αντίσταση, αναγέννηση όλων αυτών των φωνών και όλων αυτών των δυνάμεων που ανεξάρτητα και από πολιτική τοποθέτηση, θα έλεγα είναι υπέρ μιας κατάστασης στη δημόσια σφαίρα, στην καθημερινότητά μας, που δεν θα έχει μίσος. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Ελάτε να πάμε τώρα στην αγάπη. Στη Νέα Δημοκρατία, όπως την αποτυπώσατε εσείς μέσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία, θεωρείτε ότι υπήρξε μία γραμμή, δύο γραμμές, ενιαία στάση, ενιαία αντίληψη, αλλά εκφράστηκε βεβαίως με μία ψήφο. Ναι, προφανώς όχι. Δεν υπήρξε μία ενιαία γραμμή. Εκφράστηκε, όπως λέτε, με μία ψήφο. Δεν ξέρω πώς άνθρωποι, θα το πω γιατί έχει υποθεί από πάρα πολλές πλευρές, αλλά επειδή ένας άνθρωπος που κάθεται δίπλα από πολλές φορές, ο κύριος Δένδιας, και με τον οποίον κουβεντιάζουμε, εγώ και πολλοί άλλοι από εμάς ήμασταν οι πρώτοι που χειροκροτήσαμε αυτή την στάση του απέναντι στην διαδικασία που έκανε η Χρυσή Αυγή για να βγάλει αντισταγματική και εμείς εδώ τη θεωρήσαμε κορυφαία στιγμή του κοινοβουλευτισμού. Ήταν πολύ πολύ σημαντικό. Τέτοιοι και άλλοι άνθρωποι, όχι με έναν ενίο τρόπο, με διαβαθμίσεις, αλλά έχουν μία στάση απέναντι σε αυτό το ζήτημα, θα έλεγα στάση αρχών εγώ. Στάση αρχών. Και όχι συγκυριακής εργαλειοποίησης αυτού του κορυφαίου ζητήματος για μικροκομματικά ωφέλη. Δηλαδή, και παλιότερα στην ίδια θέση με τον κύριο Δένδια, πλάι-πλάι, ήμασταν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν το ξεχνάω αυτό. Δεν ξεχνάω εκείνη την περίοδο, ούτε ξεχνάω τις συζητήσεις που κάναμε. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι προφανώς σε αυτό το κόμμα υπάρχουν διεργασίες. Μπορεί να μην εκφράζονται αυτή τη στιγμή. Εγώ όμως είμαι, αν θέλετε, βέβαιος από την άποψη των ανθρώπων που τη συγκροτούν. Είτε από τη μία, είτε από την άλλη πλευρά. Ότι ένα τέτοιο κόμμα, τόσο διχασμένο, θα πω την άποψή μου, δεν μπορεί να υπηρετήσει με έναν, θα έλεγα, συνεκτικό τρόπο τη χώρα μας. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα δεν λυθεί με έναν ορισμένο τρόπο, θα βρεθούμε σε μία σύγχυση. Είναι και ένα δικό του θέμα. Είναι θέμα της δεξιάς πολυκατοικίας. Την άποψή μου λέω. Εντάξει, φυσικά. Αλλά είναι ένα θέμα της δεξιάς πολυκατοικίας. Για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέω για τις συμμαχίες της. Έτσι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Όχι. Αναφέρομαι στο ίδιο το κόμμα. Είναι και μια γενική αναζήτηση που υπάρχει στο ευρύτερο και στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές περιβάλλον για τη δεξιά. Και το οποίο, για να σας προλάβω, το έχουμε ζήσει από την άλλη πλευρά και στο δικό μας χώρο. Δεν είναι κάτι καινοφανέ. Δηλαδή, στα κρίσιμα του 2015, εμείς το ζήσαμε με διάσπαση. Έτσι, δεν τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Συνεπώς δεν είναι της ίδιας τάξης. Είναι διαφορετικό πράγμα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Ωστόσο, θέλω να το σημειώσω αυτό. Βέβαια, εγώ τόνισα κάποια στιγμή ότι ο κύριος Τσίπρας στην προκειμένη περίπτωση πήγε στη σύγκρουση και στη διάσπαση. Βέβαια. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπήκε σε ένα τέτοιο ξεκαθάρισμα. Εντάξει. Ο καθένας κρίνεται, νομίζω. Ναι, φαντάζομαι. Σε αυτά τα μπορεί πράγματα. Να βγει και σε καλό όμως. Και στην τόλμη και στην καθαρότητα με την οποία βλέπει τα πράγματα. Εγώ έτσι θα το έλεγα. Να σας ρωτήσω, κύριε Μαντά. Σε ό,τι αφορά πλέον την ατζέντα που έρχεται στη Βουλή, γιατί έγινε πολύ κουβέντα πριν και με τους συναδέλφους μου ότι. Την άκουσα, ναι. Ναι, ναι. Αν είχαμε άμεση προκήρυξη εκλογών, δηλαδή εδώ και τώρα δηλαδή. Εντάξει, θα προχωράγανε οι πρέσπες. Αυτό είναι το ένα. Θα πηγαίναμε στη Νέα Βουλή. Εκεί βέβαια θα είχε πολύ ενδιαφέρον τι θα κάνουν αυτοί, τι στάση θα κρατούσαν τότε. Αλλά είναι μια άλλη ιστορία αυτό. Νομίζω δεν υπάρχει πια, είναι υποθετικό. Υποθετικό ακριβώς. Ποιες άλλες πρωτοβουλίες θα σταμάταγαν ή τι προλαβαίνετε να κάνετε τουλάχιστον μέχρι το Μάιο? Πρώτον, θα σταμάταγε η συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή θα πηγαίναμε πολλά χρόνια πίσω, διότι όπως γνωρίζετε πρέπει να τελειώσει αυτή η διαδικασία στη σημερινή Βουλή για να είναι η επόμενη αναθεωρητική. Δηλαδή αν δεν γινόταν αυτό, θα πηγαίναμε στην επόμενη για αναθεωρητική και βλέπουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, πάρα πολύ μακριά. Και εκεί
θέλω να επισημάνω ότι είναι το περίφημο 86 περιευθύνης υπουργών. Είναι το άρθρο 86. Κρίσιμα πράγματα και πολλά άλλα, mm-hmm. αλλά το λέω αυτό ενδεικτικά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε σε μία διαδικασία, σε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα κατά τη γνώμη μου, που είναι η ρύθμιση των σχέσεων Εκκλησίας-Κράτους, mm. κράτους-Εκκλησίας. Αυτό πότε έρχεται? Αυτό νομίζω ότι θέλει μια ορισμένη ορίμανση ακόμη. Mm. Αν μου επιτρέπετε αυτή τη λέξη. Πόσο να ρημάσεις, σαπίσαμε κύριε Μαντά. Και εγώ με εσάς είμαι, αλλά νομίζω ότι είμαστε... Γιατί τη βλέπω την Εκκλησία να έχει οριμάσει, δηλαδή ακούγοντας τον Αρχιεπίσκοπο. Ναι. Γιατί κάποιοι άλλοι όχι μόνο δεν έχουν οριμάσει. Ναι, δεν οριμάζουν. Και ενώ εκεί είναι μια παγιωμένη μάλλον ιστορία, λυπάμαι γι' αυτό, αλλά θα το πολεμήσουμε αποφασιστικά σε όλα τα επίπεδα, ενώ απόψεις σαν αυτές που βρήκαν και την... Ωραία. Τέτοια της δικαιοσύνης. Φλεμάρ δεν το βλέπετε εσείς. Αλλά δηλαδή. Και τα θέματα της ρύθμισης των 120 δόσεων για τα ασφαλιστικά ταμεία και για την εφορία, θα το δούμε αυτό. Τα θέματα... Αυτό, γιατί είχαν τεχνικά θέματα. Η πολιτική απόφαση έχει υπαρθεί. Υπάρχουν ζητήματα και τα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Ναι. Mm. Και βεβαίως το θέμα της πρώτης κατοικίας και... Τι είναι αυτό της πρώτης κατοικίας? Της πρώτης κατοικίας αφορά... την επόμενη μέρα μετά τη λήξη του νόμου Κατσέλη. Εκεί πάμε για μια ευρύτερη ρύθμιση, να τελειώσω λίγο τη φράση μου, η οποία νομίζω μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και πιο ευνοϊκή. Με προλάβατε. Ναι. Αν δηλαδή υπάρχει δυνατότητα σήμερα με τις νέες συνθήκες να έχουμε έναν καλύτερο νόμο Κατσέλη, mm-hmm. αν όχι τουλάχιστον να έχουμε την ίδια ευνοϊκή λογική του νόμου Κατσέλη. Ναι. Της κυρίας Κατσέλη ήταν καλός για να... Ναι. Σωστό είναι αυτό. Νομίζω πρώτον για να αποτιμήσουμε λίγο τα πράγματα, έδωσε πράγματι ανακούφιση και προστασία αυτός ο νόμος. Mm-hmm. Να είμαστε καθαροί. Τώρα είμαστε πράγματι σε νέες συνθήκες. Τον είχατε ψηφίσει το νόμο αυτό εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν το θυμάμαι για να είμαι και δεν θέλω να πω κάτι που δεν, ναι. που δεν θυμάμαι. Ελπίζω ότι έχετε ψηφίσει. Ελπίζω κι εγώ. Ξέρω εγώ. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε σε νέες συνθήκες και πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, τι να δούμε? Να μπορέσουμε πράγματι να φτάσουμε στο να βγουν οι κακοπληρωτές απ' έξω, αυτοί οι οποίοι λαθρέα έχουν μπει σε αυτές τις διαδικασίες. Και δεύτερο, να μπορέσουμε στη συνέχεια να πιάσουμε με μια ευρύτητα των ανθρώπων που πράγματι έχουν πρόβλημα και έχουν υποστεί την καταστροφή ορισμένοι από αυτούς μέσα σε αυτές την οχτάχρονη περιπέτεια, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και για τα δάνειά τους για την πρώτη κατοικία και συνολικότερα να τους προστατεύσουμε. Και σημειώνω εδώ και τελειώνω με αυτό ότι είναι και οι διαδικασίες για το στεγαστικό επίδομα, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό μέτρο, ναι, ναι. και θα έλεγα και για τα νέα ζευγάρια ειδικότερα. Λοιπόν, έχουμε είδηξη σε εξέλιξη, την έχουμε τσεκάρει. Η Αμαλία Κολουνάρη είναι μαζί μας να μας τη δώσει και να μας ενημερώσει. Πες μας, Αμαλία. Καλώς μεσημέρι, είναι καλά τα νέα λοιπόν. Άνοιξε γύρω στις 10.30 ώρα Ελλάδος το βιβλίο προσφορών για την έξοδο της χώρας, την έξοδο της χώρας στις αγορές. Υψηλή ζήτηση για το ομόλογο, πάνω από τα 8,5 δις ευρώ οι προσφορές για το πενταετές ομόλογο, ενώ χαμηλότερο το επιτόκιο στο 3,1%.